Πάμε τώρα να κλείσουμε, να δούμε τι γίνεται με στις λαϊκές αγορές. Να δούμε αν υπάρχουν θέματα τώρα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών με τα προϊόντα. Νομίζω δεν υπάρχουν ακόμη. Αλλά να δούμε τι έγινε και με τα POS. Έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, τον κύριο Δημήτρη Μουλιάτο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Φίλιπ Πακόπου. Ευχαριστώ πολύ. Κάθε φορά που σας καλώ είστε εδώ και είναι πολύ καλό αυτό γιατί απαντάτε στα ερωτήματα. Να ξεκινήσω καταρχήν με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Έχουμε κάποια θέματα στις λαϊκές αγορές με τους παραγωγούς, κάποιες ενδεχομένως ελλείψεις, κάποιες ανατιμήσεις τώρα με τις κινητοποιήσεις εννοώ ή μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι? Ακούστε να δείτε, προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Διότι δεν υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Ναι. Διότι είναι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια νεκρή περίοδο αυτή την εποχή παραγωγής. Οπότε δεν υπάρχει έλλειψη προϊόντων και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι καλό. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λέω μέχρι τώρα ήθελα να μου πείτε. Και το δεύτερο, με τις τιμές τι γίνεται, Πρόεδρε, πού βρισκόμαστε την προηγούμενη φορά που τα είπαμε? Ευτυχώς που με ρωτάτε, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω ότι οι λαϊκές αγορές τελικά παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην κοινωνία, στην οικονομία, διότι βλέπουμε κι εμείς, παρακολουθούμε, κάνουμε έρευνες στην υπόλοιπη αγορά, στα άλλα καταστήματα και βλέπουμε, μπορώ να σας πω, κύριε Φιλιππακόπουλε, μια τεράστια διαφορά τιμών. Και οι λαϊκές αγορές είναι πολύ συγκρατημένες, παρότι έχουμε προβλήματα κι εμείς από το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, ψυκτικών και όλων αυτών που τα επομίζεται το προϊόν όλα αυτά τα κόστη, συγκρατούμε τις τιμές γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με την κατανάλωση θα μπορεί να έχουμε κάποιο όφελος και κέρδος για να πάρουμε το μεροκάματο στις λαϊκές αγορές και να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που μας συμπαραστέκονται και αυτοί με τη σειρά τους, στους καταναλωτές, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσο κανένας άλλος τα προβλήματα που περνάνε με τα οικονομικά, ναι, για την επιβίωσή τους. Τώρα οι τιμές, οπότε, οι τιμές που είπατε είναι χαμηλότερες, τουλάχιστον με τις τιμές που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στα ανάλογα είδη εννοώ. Ξέρω τι θέλετε να με ρωτήσετε. Θέλω να σας πω όμως ότι αύξηση τιμών δεν έχουν. Δεν παρατηρούνται από τις περσινές τιμές με τις φετινές. Τώρα κάποιο προϊόν είναι εκτός εποχής. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Όχι, δεν μιλάω για εκτός εποχής. Όποιος θέλει να πάρει, Πρόεδρε, όποιος θέλει να πάρει ένα προϊόν εκτός εποχής, να ξέρει ότι θα το πάρει πιο ακριβά. Δηλαδή, και είναι επιλογή του. Ακριβώς. Συγγνώμη τώρα. Έτσι. Μιλάμε για τα προϊόντα, τα εποχικά προϊόντα, αυτά που είναι τώρα. Τα εποχικά προϊόντα νομίζω ότι οι τιμές. Τώρα μπορούμε να δούμε κάποια στιγμή και μία αύξηση της τάξης του 10% το πολύ, ναι, από τις περσινές τιμές. Βέβαια, ανάλογα, σας το ξαναλέω, από την έλλειψη της ημέρας, την έλλειψη της ημέρας. Κατάλαβα. Σήμερα να έχει μία τιμή και αύριο να πέσει η τιμή του, διότι θα έχουμε περισσότερο προϊόν. Και επίσης να πούμε ότι και στη λαϊκή υπάρχει διαβάθμιση. Μπορεί να βρεις και πιο ακριβό, μπορεί να βρεις και πιο φθηνό. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί η λαϊκή αγορά σου προσφέρει και ποιότητα και ποικιλία και τιμές. Δηλαδή δεν μπορείς, θέλω να σας πω ότι ένα προϊόν όταν φεύγει από τον παραγωγό μοιράζεται σε 4 κατηγορίες. Είναι η α ποιότητα, η β, ακριβώς, η γ, η δέλτα ποιότητα. Ο κόσμος που μπορεί να τα... Η τιμολόγηση δεν είναι ίδια στις και στις 4 κατηγορίες, αυτό είναι... Ακριβώς. Άρα και στη λαϊκή... πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς, να δεις τι γίνεται στους πάγκους, τι θέλεις, τι δεν θέλεις. Έτσι δεν είναι? Το λέμε καθημερινώς ότι πρέπει να ξεκινάει ο καταναλωτής από την έρευνα αγοράς. Όχι μόνο να συγκρίνει τιμές μεταξύ καταστημάτων και λαϊκής, αλλά ακόμα όταν καταλήγει στη λαϊκή, που θα καταλήξει στη λαϊκή. Και ποιότητα να συγκρίνει, Πρόεδρε, και ποιότητα. Βέβαια, και ποιότητα. Μέσα στο χώρο των λαϊκών αγορών μπορεί να κάνει και εκεί σύγκριση, να κάνει την έρευνα. Από πάγκο σε πάγκο, λέτε, να δει τι γίνεται. Ναι. Εκεί αυτό είναι θέλω να πω, αυτό που μπορεί να σου παρέχει η λαϊκή αγορά είναι στον καταναλωτή, είναι και αυτό που δεν μπορεί να το βρει αλλού. Δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών και ποιοτικός και ανταγωνιστικός στις τιμές. Μάλιστα. Οπότε το εκμεταλλεύεται ο καταναλωτής. Και αυτό μόνο στη λαϊκή αγορά μπορεί. Για πείτε μου τώρα με τα POS τι έχει γίνει. Γιατί βλέπω ότι πάλι δεν μπαίνουν, πάλι έχουμε πρόβλημα, πάλι πάμε για παράταση. Τι έχει γίνει? Κύριε Φίλε Παγκόπουλε, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάνει έκκληση στην κυβέρνηση ότι το POS, λόγω του ότι έχει πλέον σιγά σιγά
φεύγει το μετρητό από τα χέρια του καταναλωτή και πρέπει... Χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι κάρτες, αυτό είναι εμφανές τώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Και πρέπει να έρθει στη λαϊκή αγορά για να προμηθευτεί. Αλλά άμα δεν έχει κάρτα, τι θα γίνει. Γι' αυτό λέγαμε ότι πρέπει να βάλουμε τα POS. Πράγματι, αυτό έγινε πραγματικότητα και έγινε ο νόμος ότι μας λέει μέχρι 29 του μηνός Φεβρουαρίου, yeah, κατόπιν παρατάσεως ενός μήνα, να έχουμε προμηθευτεί. Έλα όμως, κύριε Φιλιππακόπουλε, που εξήγησα και στον Υπουργό, ότι μάλλον κάτι δεν έγινε καλά ως προς τι. Δεν καλέσανε ούτε τους παρόχους, τις εταιρείες που έχουν τα μηχανάκια. Που σας προμηθεύουν τα μηχανάκια. Ούτε την ΑΔΕ, ούτε τις τράπεζες, ούτε και εμάς να καθίσουμε, να συντονιστούμε. Και να δείτε πώς μπορεί να εφαρμόσετε το μέτρο. Ακριβώς. Και έρχεται τώρα ο κάθε πάροχος και πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να καλύψει την αγορά τόσες χιλιάδες μηχανήματα. Μάλιστα. Για να τα πάρουν οι πολίτες. Υπάρχει μία αγωνία, οπότε καταλήγουμε ότι όχι μόνο δεν έχουν τα μηχανάκια, να τα πω έτσι, τα συγκεκριμένα τα POS, μηχανήματα για να τα... Είναι ότι δεν έχουν και το κατάλληλο προσωπικό για να πηγαίνουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Πόσους ανθρώπους μπορεί ένας πάροχος να εξυπηρετήσει ημερησίως. Εκεί είναι το πρόβλημα και πρέπει να το δούμε. Εμείς είμαστε σύμφωνοι. Αλλά να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα, να το πούμε έτσι, που χρειάζεται. Οπότε επιτέλους θέλω να πω, καλό θα είναι όταν πάει να πάρθει ένας νόμος, πάει να νομοθετήσει ο νομοθέτης, καλό είναι... Να υπάρχει προετοιμασία, λέτε, και να μην φτάνουμε πέρα σε... Πέρα από την προετοιμασία, να παίρνει τις απόψεις όλων... Των εμπλεκόμενων. Των εμπλεκόμενων. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να τους δώσουμε και εμείς τη λύση. Όπως είπα και εγώ, δεν ήταν έτοιμοι. Ούτε οι πάροχοι, ούτε οι τράπεζες. Ούτε οι τράπεζες, ούτε έχετε δίκιο. Ούτε έχετε δίκιο, Πρόεδρε. Οπότε υπάρχει μια αγωνία και στους πολιτές μας, γιατί αν θα πούνε έλεγχοι και πούνε γιατί δεν έχεις POS τη στιγμή που δεν μπορεί, που δεν να, μπορεί να έχει. Που δεν μπορεί να έχει. Που δεν μπορεί. Τι θα υποστώ εγώ το πρόστιμο, κύριε Πρόεδρε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά.